Θα πάμε να ακούσουμε την κυρία Αντωνία Φανουράκη, η οποία είναι νομικός με μεταπτυχιακό στο δίκαιο του περιβάλλοντος, η οποία αρξάμενη από τη δημόσια διαβούλευση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση 4 αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Ηράκλειο, Γόρτινα, Αρχάνες, Αστερούσια, Μινώα Πεδιάδας και Οροπέδιο Λασιθίου Μεβιάνο, είναι σε δημόσια διαβούλευση. Η νομικός κατέχει το θέμα, αυτό είναι το μεταπτυχιακό της, και λέει ότι η διαβούλευση πρέπει να τη δούμε εκ ριζικής βάσεως, γιατί το έργο έρχεται σε αντίθεση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί άλλο η παραγωγή της αιωλικής ενέργειας ως προς την καθαρότητά της σε εκπομπές αερίων ρήπων, και άλλο όταν είναι βιομηχανική κατά βάση, σχεδόν μονοκαλλιέργεια στη χώρα, ως προς επιπτώσεις στη φύση. Το τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα είναι σαφές. Από το ένα άκρο στο άλλο. Κυρία Φανουράκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ σωστά τα είπατε, μέχρι στιγμής όλα αυτά που είπατε. Το συγκεκριμένο έργο, μπορώ να πω 2-3 λόγια αν θέλετε. Βεβαίως. Αφορά στην κατασκευή και λειτουργία 4 αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 168 MW και μέγιστης ισχύος περίπου 147, και θα περιλαμβάνει συνολικά 28 ανεμογεννήτριες, ονομαστής ισχύος 6 MW εκάστη. Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία, σε όλους αυτούς τους δήμους που αναφέρατε, Ηρακλείου, Γόρτινα, Αχανών, Αστερουσίου, Μηνώ, Πεδιάδος, Βασιθίου και Διάνου. Το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1, δηλαδή ανήκει στα έργα και στις δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Γι' αυτό και έχει συνταχθεί και αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είναι τώρα σε δημόσια διαβούλευση. Με βάση τη μελέτη μπορώ να σας αναφέρω κάποια λόγια για να καταλάβετε κιόλας πόσο βιομηχανικό μέγεθος μιλάμε. Το συνολικό ύψος της κάθε ανεμογεννήτρια, υπήγωση, άτρακτος και δρομέας είναι 180 μέτρα, περίπου όσο ένα κτίριο 35 ορόφων. Και η έκταση των πλατιών κατά μέσο όρο για τον προτινόμενο τύπο ανεμογεννητριών είναι περίπου 5 στρέμματα. Αυτά τα λέει η μελέτη. Σύμφωνα επίσης με τη μελέτη, η επιφάνεια μόνιμης κατάληψης των πλατιών των ανεμογεννητριών, των νέων οδικών τμήματων που θα διανυχθούν και του χώρου που θα καταληφθεί από τον νέο υποσταθμό υψηλής τάσης υπολογίζεται περίπου σε 967 στρέμματα συνολικά. Και σύμφωνα με το συγκεντρωτικό πίνακα ευαδών επέμβασης, χρήσης και τον χαρακτήρα των εκτάσεων για τους 4 ολικούς σταθμούς, το έργο καταλαμβάνει περίπου 521.000 τετραγωνικά μέτρα δασών και δασικών εκτάσεων, κάτι που ισοδυναμεί περίπου με 120 γήπεδα ποδοσφαίρου. Παρόλο όμως αυτή την καταστροφή των δασικών εκτάσεων... Μισό λεπτό κύριε Φανουρή, μιλάτε για την Κρήτη που τα δάση είναι περίπου πολύτιμο ιερό γκράλ, ως κόριο φθαλμού με την αποψήλωση. Αλλά εσείς λέτε ότι εδώ αντιβαίνει και το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, γιατί υπάρχουν και περιοχές Natura μέσα σε αυτό. Ναι, εννοείται. Ειδικά στο κομμάτι που είναι οι δύο ολικοί σταθμοί στις θέσεις Αρακίνο, Αφέντης και κάποιο και Μουτσούνα του Παβιλιωμένου και στο Οροπέδιο Λασιθίου, υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές Natura. Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά. Δηλαδή υπάρχουν οι περιοχές Natura, για να πούμε στον κόσμο, είναι περιοχές, ένα οικολογικό δίκτυο ευρωπαϊκό, το οποίο έχουμε υποχρέωση να το προστατεύσουμε, και περιλαμβάνει και ζώνες ειδικής προστασίας για τα πουλιά, για την ορυθοπανίδα, και ειδικές ζώνες διατήρησης για τους οικοτόπους και τα διάφορα είδη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα επηρεαστούν όλες αυτές οι περιοχές, γιατί όταν καταστρέφεις όλες αυτές τις εκτάσεις και καταστρέφεις και το ανάλοιπο, γιατί είναι σε υψηλή κορυφόρα μέσω βουνών, οπότε ισοπεδώνεις ολόκληρο το βουνό για να εγκατασταθούν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες, για να γίνουν οι πλατείες. Δηλαδή το έργο το ίδιο τα λέει, τα δεδομένα τα λέει η ίδια η μελέτη. Μάλιστα. Άρα στην ουσία πάμε σε ένα φαινόμενο όπως την Νότιο Εύβοια που ακούγαμε τις προάλλες. Αυτό μου λέτε. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου έχει προσφύγει και δικαστικά γι' αυτό. Ναι, ο Δήμος έχει προσφύγει, και το περίεργο είναι ότι αυτό το έργο μάλλον είναι έργο μεγαλύτερης. Τώρα αντιδοτούνται οι 4, αλλά μάλλον περιλαμβάνει μεγαλύτερη. Ήταν μεγαλύτερη η ισχύος και. Οπότε δεν ξέρουμε αν πρόκειται και για κατάτμιση του έργου, γιατί και η ίδια
αυτοί οι αριθμοί που έχουν οι αλλοκοί σταθμοί mm-hmm. είναι 14, 15, 16 και 17. Οπότε πού πήγαν όλοι οι υπόλοιποι? Ήταν αρχικά, είχε δοθεί μια άδεια το 2010 για 25 τέτοιους ολικούς σταθμούς σε όλη την Κρήτη, καταλάβαινε αυτό το έργο της εταιρείας. Οπότε εδώ έχουμε πάρα πολλά θέματα, διότι θέλω να εξηγήσω ότι οι προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα πραγματικότητα δεν προστατεύονται. Και σύμφωνα με τον νόμο, κάθε έργο που αδειοδοτείται σε μια προστατευόμενη περιοχή πρέπει να γίνεται με βάση, να αδειοδοτείται με βάση τα προεδρικά διατάγματα προστασίας που υπάρχουν. Στην Ελλάδα έπρεπε εδώ και 20 χρόνια να έχουμε προεδρικά διατάγματα προστασίας, τα οποία δεν έχουμε. Μάλιστα και το 2020 καταδικαστήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν είχαμε, έπρεπε μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, δηλαδή μέχρι το 2012, έπρεπε να είχαμε καθορίσει στόχους διατήρησης και μέτρα διατήρησης για τις προστατευόμενες περιοχές. Και εμείς δεν το είχαμε κάνει. Μόλις πέρυσι καθορίσαμε τους στόχους. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, μέχρι στιγμής όλα αυτά τα έργα που αδειοδοτούνται χωρίς να ξέρουμε τι είναι αυτό που προστατεύεται. Δηλαδή, το πρώτον, η αδοτούσα αρχή, η διοίκηση, βλέπει τι προστατεύεται με μια μελέτη που της φέρνει ο ιδιώτης. Δεν ξέρουμε τι προστατεύουμε, για να έχουμε και ένα κριτήριο τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περιοχή. Θέλω να πάω λιγάκι πιο στρατηγικά και να σας ρωτήσω. Κυρία Φανουράκη, επειδή αυτό είναι και το μεταπτυχιακό σας, πέρα από την νομική σας γνώση, έχετε αναφέρει, εσείς το έχετε αναφέρει, ότι η παραγωγή αιωλικής ενέργειας μπορεί να είναι καθαρή ως προς τις εκπομπές αέριων ρήπων, αλλά είναι βιομηχανική ως προς τις επιπτώσεις στη φύση. Με άλλα λόγια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να χωροθετούνται κοντά σε κέντρα ενεργειακής κατανάλωσης, σε ήδη δομημένες επιφάνειες ή σε ήδη υπάρχοντες δρόμους, και δεν είναι η μόνη λύση η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι επίσης απαραίτητες. Για να μην έχουμε όλα τα ζητήματα με την κλιματική αλλαγή, που δεν μπορεί στο όνομά της όλα να γίνουν σε βάρος της βιοποικιλότητας. Εδώ προηγουμένως είχαμε ένα ενεργειακό επιθεωρητή που μας είπε ότι η χώρα διαθέτει πεπαλαιωμένο δίκτυο χαμηλής τάσης, και το οποίο χρήζει πλήρους αντικατάσταση και που δεν μπορεί να σηκώσει, να το πω έτσι απλά, απλοϊκά, μικρές ενεργειακές κοινότητες. Καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται τώρα. Ναι, αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα προσεγγίζει τον ενεργειακό του σχεδιασμό εντελώς με απούσα τη διάθεση προστασίας της φύσης, και έχουμε συγκεντρωθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία τα αιωλικά είναι μία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία από τους τρόπους που μπορεί να, η κάθε χώρα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Και εμείς επικεντρωνόμαστε σε λύσεις που θέτουν όχι μόνο ζητήματα συνταγματικής νομιμότητας, αλλά και παραβιάζουν και την περιβαλλοντική νοσηγική νομοθεσία. Δεν γίνεται να πηγαίνει σε φυσικά διατάραχτες περιοχές, να διανοίγεις δρόμους, να καταστρέψεις το φυσικό περιβάλλον, γιατί και τα δάση είναι, απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή η φύση δεν είναι απλά ωραία, είναι και αναγκαία και για την επιβίωσή μας. Nice. Ναι, και είναι λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή υπάρχουν, ναι, αυτό με τις ενεργειακές κοινότητες, εξοικονόμηση ενέργειας. Εμείς θεωρούμε ότι θα βάλουμε ανεμογεννήτριες παντού και θα συνεχίσουμε να ζούμε με τον ίδιο τρόπο που ζούμε, θα παράγουμε το ίδιο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Δεν γίνεται αυτό. Και επίσης βάζουν και ψευτοδιλήμματα, δηλαδή από τη μία σου παρουσιάζουν ότι θα έχεις ελληνική πινακές ή θα έχεις ένα πράσινο μέλλον με τις ανεμογεννήτριες. Αυτά τα διλήμματα διεισδύουν πάρα πολύ στη συλλογική συνείδηση. Δηλαδή ο κόσμος θεωρεί ότι είναι κάτι πραγματικά εξορισμού πράσινο. Ενώ δεν είναι έτσι, είναι θέμα κλίμακας και εφαρμογής. Προφανώς. Και υπάρχουν και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, από τα κύματα μέχρι τη γεωθερμία, την οποία στη χώρα θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε. Μάλιστα, αλλά δεν τη συζητάμε. Ναι. Έχετε δίκιο. Κυρία Φανουράκη, θέλω έτσι να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη αιχμή. Υπόσχομαι ότι θα πάμε σε μια μεγάλη εκπομπή και τηλεοπτικά, και την οποία φιλοδοξώ να είστε παρούσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως, γιατί ρίχνετε έτσι την πρώτη σπόντα του τι ακριβώς συμβαίνει, και θα τα ξαναπούμε. Ναι, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και μπορούμε να θίξουμε και τα νομικά ζητήματα. Γιατί ασφαλώς. Δεν είναι μόνο νομικά, είναι και θέματα πολιτικής. Αλλά το σύστημα στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά θωρακίσει όλο αυτό το με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πόσο πολύ σημαντικό. Το θεωρούν ότι εξυπηρετεί υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.
Οπότε είναι έργα δημόσιας ωφέλειας και υπερισχύουν, τεκμαίρονται δηλαδή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και ευχαριστώ που τα θίξατε. Είναι μεγάλη μπίζνα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, και τα πακέτα. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα.